αυτό το θέμα με τον κύριο Παπαθανάση. Κοιτάξτε, τώρα εντάξει, αυτά θα διερευνηθούν και θα δοθούν απαντήσεις, φαντάζομαι. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή όλη η συζήτηση είναι προκλητική για τα χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά που στενάζουν, που βρίσκονται πραγματικά με την, με την κρεμάλα πάνω από το λαιμό τους για να χάσουν το σπίτι τους. Και αυτό νομίζω ότι αν θέλετε, παρά τους υψηλούς τόνους που επιλέγουν η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ να αντιπαρατηθούν γύρω από συγκεκριμένα ονόματα υπουργών κλπ., νομίζω ότι δεν μπορούν να κρύψουν ότι και για το κομμάτι της υπερχρέωσης των λαϊκών νοικοκυριών έχουν από κοινού ευθύνες, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια κατακρεούργησαν τους μισθούς τους, τα εισοδήματά τους, υπερφορολόγησαν κλπ. Αλλά βέβαια και για την ευκολία με την οποία βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπα τα λαϊκά νοικοκυριά με τους πληστηριασμούς, ακόμα και της πρώτης κατοικίας, με την ευκολία, αν θέλετε, που με ένα πάτημα ενός κουμπιού βγαίνει το σπίτι ενός ανθρώπου η πρώτη κατοικία του στον πληστηριασμό, αλλά δεν μπορεί σήμερα να ελεγχθεί το δρομολόγιο ενός τρένου με την αντίστοιχη ταχύτητα. Ναι, ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Ναι. Στο όλοι το ίδιο ναι, που είναι κάτι το οποίο περνάει και σαν μια διάχυτη εικόνα έτσι, για το πολιτικό σκηνικό. Εσείς τι απαντάτε ως Περισσός? Κοιτάξτε, νομίζω ότι κανείς τουλάχιστον δεν μπορεί να κατηγορήσει το ΚΚΕ ότι είτε ποτέ είχε δεσμούς ή ότι συναγελάζεται, να το πούμε έτσι, με τα λόμπις, με επιχειρηματικά συμφέροντα ή ότι συμβάλλει με την πολιτική του στο να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό το κράτος που και ο ένας και ο άλλος συνομιλητής στο τραπέζι, τα κόμματά τους, για να μην το δεν είναι προσωπικό φυσικά, το έχουν στηρίξει από κυβερνητική θέση και είτε από το πλευρά της αντιπολίτευσης. Άρα νομίζω ότι είναι εντελώς αποκρουστική για τους χιλιάδες νέους που το προηγούμενο διάστημα βγήκαν στους δρόμους κατά χιλιάδες και διαδήλωσαν για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα, όλη αυτή η συζήτηση, αλλά και όλη αυτή η δυσοδεία, αν θέλετε, που αναδύεται, mm-hmm. που προκύπτει από τα διάφορα σκάνδαλα που όλο το τελευταίο διάστημα έχουν απασχολήσει την καθημερινότητα και που κατά τη γνώμη μας συνοψίστηκε και σε ένα ψήφισμα που πρόσφατα εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ποιο λέτε? Μετά το σκάνδαλο της κυρίας Καϊλή, που έλεγε μεταξύ άλλων ότι είναι στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας το να μπορούν τα λόμπις να επηρεάζουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτό λοιπόν το κράτος που τα λόμπις και τα επιχειρηματικά συμφέροντα καθορίζουν τις πολιτικές αποφάσεις και τέτοιες πολιτικές αποφάσεις ήταν και η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ και όχι μόνο, γιατί εντάξει, ιδιωτικοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά ιδιωτικοποιείς και η κυβέρνηση Τσίπρα και τα αεροδρόμια και τα τρένα, η κυβέρνηση Τσίπρα τελικά προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση και όχι μόνο και σε όλα τα ζητήματα αυτά που συζητάμε αυτές τις μέρες και τα νερά. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι εσάς ήταν απέναντι σε αυτό, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι στο ένα λεπτό που έχει μείνει. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι κάποια εκλογικά ωφέλη, δημοσκοπικά τουλάχιστον, θα έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εξακολουθείτε να είστε τόσο κάθετα αρνητικοί σε οποιαδήποτε συνεργασία? Νομίζω ότι αυτό πια για πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα μπορούσε και θα ήταν ασυγχώρητο, αν θέλετε, για το ΚΚΕ. Δεν είμαστε ούτε στο 12 ούτε στο 15 και, και ο κόσμος καταλαβαίνει και εκτιμάει αυτή τη στάση του ΚΚΕ ότι δεν έχει καμιά δουλειά το Κομμουνιστικό Κόμμα να δώσει συγχωροχάρτη ή στήριξη σε μια κυβέρνηση που θα είναι εξ αρχής και με δεδομένο αντιλαϊκή. Γιατί ακόμα και όλα αυτά, να σας πω, ακόμα και όλα αυτά. Από το ΚΚΕ, στο Υπουργείο Εργασίας, και τι θα κάνει, και τι θα κάνει γιατί υπάρχει, ακούγεται αυτή η συζήτηση για συμφωνία σε 5-6 μία. Δηλαδή, μια κυβέρνηση αποφασίζει για 5-6 τομείς της ζωής του λαού. Στους υπόλοιπους τομείς, τι θα λέμε? Α, συγγνώμη, εμείς συμφωνήσαμε στα 5 και στο 6 απέχουμε. Καταλαβαίνετε ότι οι συνενέσεις και το περιθώριο για να βρεθούν συμφωνίες φαίνεται εξάλλου από την όλη αυτή τη συναντήση. Σε άλλες εποχές της παραδόσης κομμουνιστικής αριστεράς ήταν να συμμετέχει σε μέτωπα. Σε άλλες εποχές τουλάχιστον. Η κομμουνιστική αριστερά συμμετέχει στο κίνημα. Εκεί, αν θέλετε, και αυτή και είναι η μεγαλύτερη
δημοσκόπηση και θα και πολιτικά και κοινωνικά. Και νομίζω δεν μπορεί να μας χρεώσει κανένας ότι δεν είμαστε μπροστά στα μέτωπα. Στα μέτωπα που πραγματικά απασχολούν.